Τη σελίδα 717 είναι το βιβλίο Ιερεμίας κεφάλαιον μη έψιλον. Σελίδες λοιπόν 717 βιβλίων Ιερεμίας κεφάλαιον μη έψιλον. 45 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιερεμία με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο λόγος τον οποίον η Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, ότε έγραψε τους λόγους τούτου σε βιβλίο εξτόματος του Ιερεμίου, εν το τετάρτο έτη του Εκείμ ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα λέγον. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί σου Βαρούχ, είπα σου έησε με τώρα, διότι ο Κύριος σε πρόσθεσε πόνον εις τη θλίψη μου. Απέκαμον εν το στεναγμό μου και ανάπαυση δε βρίσκω. Ούτω θέλεις πει προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εκείνο το οποίον οικοδόμησα, εγώ θέλω κατεδαφίσει. Και εκείνο το οποίον εφύτευσα, εγώ θέλω εκριζώσει. Και σύμπασαν την γην ταύτην. Και εσύ ζητήσει σε αυτόν μεγάλα, μη ζητεί, διότι ιδού, εγώ θέλω φέρει κακά επί πάσαν σάρκαν, λέει Κύριος, αλλά την ζωή σου θέλω δώσει σε ως λάφυρον, εν πάση της τόπης όπου υπάγεις. Αμήν. Βαρούχ σημαίνει ευλογημένος και πράγματι ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευλογημένος, όπου σε μία περίοδο κατά την οποία η ανομία, η ειδωλολατρία, όλη η παράβαση και η ανομία είχε αποκαλυφθεί και είχε φανερωθεί μέσα στο λαό του Θεού κατά τέτοιο τρόπο που ο Θεός είχε αποφασίσει να ενεργήσει δυναμικά με κρίση, με δοκιμασία και τελικά και με ταλαιπωρία το λαό Ισραήλ, να τον εχμαλωτήσει και να τον αποστείλει εχμάλωτο και δούλο στην Βαβυλώνα για 70 χρόνια με στόχο εκεί στην απομόνωση, στην εχμαλωσία και στην ταλαιπωρία να εξητήσουν τον Κύριο στη θλίψη τη μεγάλη, γιατί η θλίψη εργάζεται δοκιμή και όταν ο Θεός φέρνει θλίψη μεγάλη μέσα στη ζωή μας, τότε να ξέρουμε ότι μέσα από αυτή τη θλίψη ο Θεός θα εργαστεί δοκιμή, η δοκιμή θα εργαστεί, πραγματικά θα εργαστεί την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Πραγματικά θα την εργαστεί. Όμως σήμερα θα κοιτάξουμε το Βαρούχ, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν από τους λίγους που είχε σταθεί πιστός στο Λόγο του Θεού και κοντά στον Ιερεμία και τον οποίον ο Ιερεμίας, όπως ο Θεός χρησιμοποιούσε τον Ιερεμία για το Λόγο Του, έτσι και ο Ιερεμίας χρησιμοποιούσε και ο Θεός χρησιμοποιούσε και το Βαρούχ να καταγράφει και να αποστέλει τα Λόγια του Θεού όταν αυτός βρισκόταν εχμαλωτισμένος και φυλακισμένος. Όμως ο Θεός και όχι ο Ιερεμίας, γιατί ο Ιερεμίας δεν ξέρει τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του Βαρούχ, όπως κανένας άνθρωπος δεν ξέρει τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του αδελφού του. Ο Θεός έστειλε ένα μήνυμα στον Βαρούχ μέσω του Ιερεμία. Και ο Ιερεμίας του το είπε και του το είπε καθαρά και ξάστερα θα λέγαμε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός Βαρούχ ευλογημένε του Θεού επάνω σε αυτά τα οποία σκέφτεσαι. Είπες, ο Κύριος επρόσθεσε πόνο στη θλίψη μου. Είχα θλίψη και ήρθε ο Θεός τώρα και επρόσθεσε πόνο πάνω στη θλίψη μου. Και απέκαμον, δεν αντέχω άλλο, απέκαμον να στενάζω. Απέκαμον να κλαίω, δεν έχω άλλη υπομονή. Αυτό σημαίνει απέκαμα. Έχασα την υπομονή μου. Δεν αντέχω άλλο. Απέκαμον εν το στεναγμό μου και αποτέλεσμα είναι ανάπαυση δεν βρίσκω πουθενά. Ούτε στην προσευχή, ούτε στο λόγο του Θεού, ούτε με τα αδέλφια μου, ούτε στην παρουσία του Θεού. Η θλίψη μου είναι τόσο μεγάλη και ο πόνος που πρόσθεσες Κύριε τόσο αβάσταχτος που δεν τον αντέχω άλλο. Απέκαμον. Και όταν ο άνθρωπος αδερφή αποκάμει,
βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση στη σχέση του με το Θεό. Σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει «Δεν είναι καλό να αποκάμετε, αλλά να προσεύχεστε». Είναι βέβαιο ότι στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Θα έχουμε θλίψη. Είναι βέβαιο ότι και στην παρουσία του Θεού και μέσα στην Εκκλησία του Θεού θα έχουμε θλίψη. Και οι θλίψεις πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιες φορές τη φέρνει ο Θεός, αλλά κάποιες φορές την επιτρέπει και ο Θεός. Αλλά πάντοτε και κάθε φορά τη θλίψη που φέρνει ο Θεός στη ζωή μας τη φέρνει για καλό. Συνεχίζει. Θα έχετε θλίψη. Μη φοβάστε όμως, γιατί θα νικήσετε. Θα νικήσετε. Η θλίψη έχει συνέχεια πόλεμο. Ο πόλεμος που ξεσηκώνεται μέσα στην καρδιά σου και στο πνεύμα σου έρχεται σε αντίθεση η επιθυμία από τη λογική και το νου του Χριστού που έχει ο χριστιανός και με τον αδελφό σου και με τους συγγενείς σου και με τους κοντινούς σου και με τους μακρινούς σου και με τους εχθρούς σου. Τις θλίψεις το επόμενο είναι ο πόλεμος. Μάχη, αδυσόπιτη. Μάχη σώμα με σώμα, στήθος με στήθος. Και επαναλαμβάνω, πρώτα με τον εαυτό μας, γιατί ο νους του Χριστού λέει ησύχασε, η λογική του χριστιανού λέει ο Θεός θα προβλέψει, η καρδιά όμως που είναι απατηλή υπερπάντα και επειδή είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη αντιστέκεται και ο πόλεμος αυτός είναι σκληρός, είναι αβάστακτος. Αλλά συνεχίζει ο Κύριος μας, μη φοβάσαι, εγώ ενίκησα και εσύ θα νικήσεις. Γιατί εγώ θα μάχομαι τις μάχες τις δικές σου και εγώ θα σου δώσω νίκη και εγώ θα σε κάμω να θριαμβεύσεις, εγώ θα σε διορθώσω, εγώ θα διορθώσω τα πράγματα κάτω από μία προϋπόθεση. Αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σου. Μέσα λοιπόν σε αυτό τον πόλεμο, και πρέπει να τον δούμε αυτό τον πόλεμο καθαρά, αυτό το οποίο προσπαθεί πάση θυσία να επιτύχει ο διάβολος που βλέπει τη θλίψη σου, είναι να σου εξαφανίσει, να σου εξεδετερώσει την πίστη σου. Γιατί πρέπει να σηκώσεις την ασπίδα της πίστεως για να σβήσεις τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Εάν πέσει η ασπίδα της πίστεως, αν χάσεις την ασπίδα της πίστεως, τα βέλη του εχθρού θα σε θανατώσουν. Είναι πόλεμος, είναι μάχη. Δεν είναι απλό πράγμα να νικήσεις τις επιθυμίες της καρδιάς σου, δεν είναι απλό πράγμα να νικήσεις τους διαλογισμούς της σκέψης σου, δεν είναι απλό πράγμα να εξουδετερώσεις τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Δεν είναι απλό πράγμα ενώ αποκάμεις να προσεύχεσαι. Δεν είναι απλό πράγμα καθόλου μάλιστα να στέκεσαι στα πόδια σου στερεός και αμετακίνητος κάτω από τις επιθέσεις που πολλές φορές το ένα κακό διαδέχεται το άλλο και το άλλο διαδέχεται το παράλλο. Πολλές φορές ακούμε πολλά κακά από παντού.
Και μέσα στη γραφή το διαβάζουμε. «Στενά μη πανταχώθεν σφόδρα», είπε κάποια στιγμή ο Δαβίδ, όταν βρέθηκε περικυκλωμένος από βέλη του εχθρού πεπειρωμένα. Και από το σπίτι και από την οικογένεια και στην εκκλησία και στη δουλειά και όταν κάθεσε και όταν εγύρεσε και μέσα και έξω. Έξω δεν λέει μάχες, έσω δεν φόβη. Ή αντίθετα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι για τον άλλον, είναι για όλους μας. Και μάλιστα έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει κάτι ακόμη πιο πολύ σοβαρό. Πάσαν χαρά νομίσετε όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς. Όχι μόνο να μην αποκάμεις από τη θλίψη σου, όχι μόνο να μην χάσεις την πίστη σου από τις επιθέσεις πανταχώθεν και αλλαχώθεν που δέχεσαι, αλλά αντιθέτως, δια της πίστεως να χαίρεσαι. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέει, πάντοτε χαίρεται. Γιατί το λέει πάντοτε? Γιατί θα έρθουν στιγμές χαρά στη ζωή μας. Θα έρθουν. Αλλά θα έρθουν και στιγμές θλίψης. Πάντοτε χαίρεται και πάλιν θέλω υπή χαίρεται. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Η χαρά σας είναι η δύναμη του Κυρίου στη ζωή σας. Μην αποκάμετε από τη θλίψη σας. Είναι πόλεμος, είναι καιρός πολέμου. Γιατί ο χριστιανός έχει καιρό ειρήνης, αλλά έχει και καιρό πολέμου. Έχει καιρό ευλογίας, αλλά έχει και καιρό δοκιμασίας. Το καράβι μέσα στο οποίο κάνουμε το ταξίδι της ζωής μας δεν είναι πάντοτε αγκυροβολημένο στο λιμάνι. Τις περισσότερες φορές το καράβι είναι φτιαγμένο για τους ωκεανούς. Δεν φτιάχνει κανείς ένα καράβι και το βάζει στο λιμάνι. Τι να το κάνει στο λιμάνι? Να το βλέπει? Ποια είναι στο λιμάνι καράβια? Τα παροπλισμένα. Το σώμα μας λοιπόν θα περάσει από θλίψεις και από βέλη, τα οποία θα έρχονται από παντού. Στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν το ισχυρότερο βέλος ήλθε από τον πιο ευλογημένο προφήτη, που περί μεγαλύτερος δεν υπήρξε, τον Ιωάννη, όταν του είπε καλά όλα αυτά, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Τον αμφισβήτησε. Ξέρεις τι θα πει να σε αμφισβητήσει? Ο αδελφός σου, η αδελφή σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Πολύ σοβαρό. Ίσως είναι από τα χειρότερα που μπορεί να περάσει ο άνθρωπος, να τον αμφισβητήσει αυτός που αγαπάει. Να τον αμφισβητήσει ο καλός αδελφός. Να τον αμφισβητήσει ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας. Αλλά εάν είναι τόσο σοβαρό η αμφισβήτηση του άλλου σε σένα, σας λέγω με τα βεβαιότητας ότι είναι πολύ πιο σοβαρό η αμφισβήτηση δική σου στην αγάπη του Θεού. Να αμφισβητήσεις ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός σε φροντίζει, ότι ο Θεός σε προσέχει πάντοτε. Θα έλεγα ότι πολύ λυπείται το Πνεύμα του Άγιο στην αμφισβήτηση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού, στη φροντίδα του Θεού, στο έλεος του Θεού. Και ο Θεός λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιο με το οποίο εσφραγίστε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Δηλαδή τη λύπη δεν τη θέλει ο Θεός και στο Πνεύμα του Άγιο. Και αν ο Θεός δεν θέλει εμείς να λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα στενοχωριέται ο Θεός όταν εμείς λυπούμε ένας τον άλλον ή λυπούμε θα ο ένας από τον άλλον? Είναι πόλεμος. Πόλεμος τον οποίο επιτρέπει ο Θεός επειδή έχουμε προχωρήσει και αυξηθεί, για να αναβαθμίσει τη σχέση μας μαζί Του.
Είναι πόλεμος, τον οποίο επιτρέπει ο Θεός για να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να έρθουμε σε Αυτόν, να ελεγχθούμε. 70 χρόνια εχμαλωσίας για να επιστρέψει στο Θεό ο λαός Ισραήλ. Είναι πόλεμος. Και ο χριστιανός ζει σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν είναι καιροί καλοί που ζούμε, ούτε έχουμε ειρήνη με κανέναν. Αλλά στηρίζεται η ειρήνη στην καρδιά μας από την ειρήνη του Θεού που μας χαρίζει ο Χριστός. Χαίρεται πάντοτε και πάλιν θέλω υπηχαίρεται. Η δύναμή σας, του Κυρίου η χαρά. Και σε ποιον το λέει τώρα ο Κύριος μέσα από τον Ιερεμία τον προφήτη? Στον ευλογημένο του Θεού. Λες απόκαμα, πόνο στη θλίψη μου, δεν αντέχω άλλο. Και έρχεται τώρα ο Θεός να του πει, έλα να σου πω εσένα Βαρούχ, δεν αντέχεις άλλο, δεν αντέχω άλλο. Εγώ αποφάσισα εκείνο το οποίο νοκοδόμησα να κατεδαφίσω. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθο. Τώρα προετοιμάζει ο Κύριος την αρπαγή της Εκκλησίας και προετοιμάζει ο διάβολος την αποκάλυψη του Αντίχριστου. Ξέρετε τι θα πει το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής? Και να είσαι κάτω. Πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε στις διαφόρους θησαυρούς, πειρασμούς. Πάσαν χαρά νομίσατε. Στο Βαρούχ δεν τι λέει? Εκείνο το οποίο εγώ αποφάσισα, που εφύτευσα, αποφάσισα να το ξεριζώσω. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Στην εφταετία του Αντίχριστου θα έρθουν τόσο κακά, τόσο πολλά κακά, μεγαλύτερο σεισμός που δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ακόμη και η σελήνη θα χάσει το φέγγος της και ο ήλιος θα σκοτιστεί. Τα άστρα θα πέφτουνε, οι δυνάμεις των ουρανών θα κλονιστούνε, θα σαλευτούνε. Και εσύ λες και ζητάς πολλά. Για να εξετάσουμε λοιπόν τι ζητάμε. Για να δούμε και μια άλλη μορφή της θλίψης. Έχω ένα σπίτι μόνο 120 τετραγωνικά και ο άλλος έχει 300. Αχ, πως να το είχα. Αγωνίζομαι και δεν μου βγαίνει, να η θλίψη. Αυτή είναι ματαιώτησε. Θέλω πράγματα που δεν μου ανήκουνε. Γι' αυτό θλίβομαι και καταθλίβομαι. Απαιτώ από το Θεό πράγματα που δεν είναι για μένα. Θλίβομαι και καταθλίβομαι. Αγωνίζεστε εις την ευσέβεια. Η ευσέβεια με ταυταρκίας είναι ο μεγάλος θησαυρός. Ζητάς λοιπόν μεγάλα, μη ζητάς μεγάλα. Θα μου πεις, μα μεγάλο είναι αυτό που ζητάω. Εκείνο το οποίο, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να ζητάμε είναι το θέλημα του Θεού, που είναι το μεγαλύτερο αλλά ταυτόχρονα και το σημαντικότερο. Όταν ζητάμε πράγματα που δεν είναι το θέλημα του Θεού, τότε η ζωή μας θα πάρει κατηφόρα. Κατηφόρα μεγάλη, ασταμάτητη. Το κρίσιμο σημείο στον ευτυχισμένο και ευλογημένο χριστιανό είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Σημείο κρίσιμο και αποτέλεσμα όχι μόνο χαρά, ευτυχία. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που είναι χαρούμενος με τον εαυτό του. Πώς θα ήθελα να ήμουν καθηγητής πανεπιστημίου? Δεν είμαι, αλλά δόξα στο Θεό. Αυτό που είμαι ο Θεός μου το έδωσε.
πώς θα ήθελα να ήμουν, είμαι ένα 72, τώρα με το πέρασμα των χρόνων πήγαν 70, ίσως και λιγότερο, ξέρετε, όσο περνάνε τα χρόνια κοντένουμε. Πόσο θα ήθελα να ήμουν ένα 95, δυστυχισμένος. Έχετε δει ανθρώπους δυστυχισμένους επειδή πέφτουν τα μαλλιά τους? Δυστυχισμένοι. Έπεσε μια τρίχα. Και λέει ο Λόγος του Θεού και οι τρίχες είναι αριθμημένες. Μη ζητάς μεγάλα πράγματα τα οποία δεν σου ανήκουνε. Μη ζητάς άλλα από αυτά που ο Θεός θα σου δώσει και σου δίνει. Γιατί αλλιώς η θλίψη σου θα πολλαπλασιάζεται και θα προσθέτεις εσύ πόνο πάνω στη θλίψη σου και πάλι πόνο πάνω στον πόνο. Ευσέβεια μεταφταρκίας μας προσκαλεί ο Θεός και μας προστρέπει ο Θεός. Και συνεχίζει για τον Φαρούχο Θεός. Και εσύ ζητάς μεγάλα, μη ζητάς, γιατί εγώ θα φέρω κακά σε κάθε σάρκα. Και αν τότε ήταν καιροί κακοί, όπου σε 10-15, σε 16-15 χρόνια και κάτι, γιατί τώρα βασιλιάς είναι ο Ιακήμ, μέχρι να τελειώσει ο Ιακήμ 11 χρόνια θα βασιλέψει, είναι τέταρτο έτος, πόσο είναι? Τέλος πάντων, τέταρτο έτος, 7 και άλλα 11, 17, 18, λιγότερο από 20 χρόνια. Σε λιγότερο από 20 χρόνια έρχεται τέλεια καταστροφή. Καιροί κακοί για το λαό Ισραήλ. Εάν τότε ήταν καιροί κακοί, πόσο μάλλον τώρα για μας. Μη ζητάς μεγάλα, γιατί εγώ θα φέρω κακά σε κάθε σάρκα. Αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, για μας, προσέχετε να περιπατείτε ακριβώς στο θέλημά μου, όχι στο θέλημά σας, όχι στις απόψεις σας, στο δικό μου θέλημα. Όχι ως άσοφοι, αλλά σαν σοφοί. Ακριβώς να περπατάτε στο θέλημά μου. Πώς? Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Κάθε μέρα που περνάει και είμαστε στην παρουσία του Θεού και ζητάμε από το Θεό και λαμβάνουμε από το Θεό τα λίγα και είμαστε πιστοί στα λίγα, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στην αρπαγή της Εκκλησίας και τόσο πιο πολύ κοντά ερχόμαστε στο να μας καταστήσει στα πολλά ο Θεός στον ουρανό. Κερδίσαμε σήμερα μια μέρα, δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Και είμαστε ακόμη εδώ. Είμαστε ακόμη εδώ. Θα μπορούσαμε να μην είμαστε. Και επειδή δεν ξέρουμε το αύριο και κανείς δεν το ξέρει και επειδή βλέπουμε το αύριο να είναι δύσκολο, μην κάνουμε όνειρα. Και μάλιστα μεγαλοπρεπέστατα, γιατί θα μας έρθει κεραυνός, ενεθρία. Και τι, θα είμαστε απογοητευμένοι καθόλου μάλιστα? Θλιμμένοι, τι θα γίνει καθόλου μάλιστα? Χαίρεται και πάλι θέλω υπηχαίρεται. Γιατί? Γιατί αφενός μεν εμείς είμαστε στη γη γεσέν, δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι, δεν είμαστε απροστάτευτοι, και αφετέρου έχουμε μία ελπίδα, ζώσα, ένδοξη, ότι για μας έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει. Σκεφτείτε αδερφοί, σκέφτηκα, γνώρισα, γι' αυτό το σκέφτηκα, μία γιατρό η οποία δεν ξέρει για την αρπαγή, αγαπάει το Θεό. Γιατί η Ορθοδοξία έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κακό, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Δεν τους είναι αποκεκαλυμμένοι, έχουν κρύψει την αρπαγή της Εκκλησίας. Και οι άνθρωποι περιμένουν τον Αντίχριστο. Για σκέψου αδερφέ, να περίμενες τον Αντίχριστο και να ήξερες ότι σε λίγο καιρό, όποτε είναι, θα περάσουμε από τέτοια θλίψη που δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε πρόκειται να ξαναγίνει στη γη. Φοβερό.
Εμείς όμως έχουμε ελπίδα, βεβαία και ασφαλή, στηριγμένη πάνω στο Λόγο του Θεού, ότι κάποια στιγμή θα ακουστεί η σάλπιγγα και το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία, αυτό το σώμα, και το θνητό αυτό θα ενδυθεί αθανασία, αυτό το σώμα. Και αυτό λέει και του Βαρούχ. Ενώ εγώ θα φέρω κακά σε όλους τους ανθρώπους, τη δική σου τη ζωή θα την διαφυλάξω και θα τη δώσω σε σένα σαν λάφυρο. Και ξέρετε τι είναι το λάφυρο? Διαρπαγή των υπαρχόντων, των ηττημένων μετά από πόλεμο. Δηλαδή τη ζωή σου ο Θεός, πολεμώντας τον πόλεμο της δικαιοσύνης, θα σου τη δώσει ο Κύριος σαλάφυρο. Πάρτη, πολέμησες, νίκησες. Αγωνίστηκες, πάρε το λάφυρό σου. Και για μέν τον Βαρούχ θα είναι, σε όποιον τόπο κι αν υπάγεις θα ζήσεις. Σε εμάς αδερφοί αγαπητοί, σαλάφυρο μας δίνει την αιώνια ζωή, την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι πόλεμος, φουρτούνα. Οι ναυτικοί λένε έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά έχει και ανεμοδούρες. Και όταν ξέρουμε ότι αυτό το σώμα μας είναι το καράβι μέσα στο οποίο έχει θέσει ο Κύριος εμάς για να ταξιδέψουμε τη ζωή μας, δεν φτιάχτηκε αυτό για το λιμάνι. Φτιάχτηκε για τους ωκεανούς, για τις μεγάλες θάλασσες που έχουν μεγάλες φουρτούνες και μεγάλες τρικυμίες. Αν ακούσετε ναυτικούς να μιλάνε και να περιγράφουν τα κύματα που βλέπανε, εγώ έχω ακούσει και φοβάμαι. Αλλά αυτή είναι η ζωή μας η χριστιανική, ιδίως όσο περνάει ο καιρός. Φουρτούνες, γυρίσματα και μερικές φορές ανεμοδούρες. Αλλά αυτό το πλοίο δεν βουλιάζει, γιατί το κρατάει στα χέρια του Χριστός. Δεν χρειαζόμαστε τον Άγιο Νικόλα που είναι προστάτης των θαλασσών. Έχουμε τον Άγιο του ουρανού και της γης. Έχουμε τον Κύριο των δυνάμεων να προστατεύει τη ζωή μας. Θυμηθείτε, με μία προϋπόθεση. Αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Η πίστη σας πού? Τι είναι πίστης? Και πού πιστεύω? Αν πιστεύω ότι ο Θεός είναι ένας και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Εμείς ξέρουμε από την ελληνική γλώσσα ότι πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστευόμαστε ένα πρόσωπο που λέγεται Χριστός Ιησούς, ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Τον εμπιστευόμαστε με όλη την ψυχή μας, την καρδιά μας, τη δύναμή μας και τη διάνοιά μας. Και λέμε, πρόσθεσε σε μας πίστη Κύριε. Δηλαδή να σε εμπιστευόμαστε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή να μην χάνουμε την πίστη μας ποτέ. Και εμπιστευόμαστε και τα λόγια Του, το Ευαγγέλιο Του, που μας λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτός ο Θεός που δημιούργησε τα ορατά και τα αόρατα, κυρίαρχος, ο μόνος δεσπότης, υπάρχει άλλος δεσπότης, ο μόνος δεσπότης που κατοικεί φως απρόσιτο, τον οποίον κανένας άνθρωπος δεν είδε ποτέ και έζησε, ο μόνος δεσπότης. Επειδή λέγει ο Χριστός, δεχθήκατε εμένα, τον Ιησού Χριστόν, αυτός ο παντοδύναμος είναι πατέρας σου, που σημαίνει έχει την απεριόριστη πατρική αγάπη για σένα. Απεριόριστη όμως. Εμπιστεύσου τι μας λέει ο Χριστός και εμείς εμπιστευόμαστε τα λόγια Του. Αυτό σημαίνει πιστεύω. Εμπιστεύομαι τα λόγια Του, ότι είναι αλήθεια, ότι δεν λέει ψέματα, ότι ο Λόγος του Θεού είναι αψευδής και όχι ανθρώπινος, θεόπνευστος, και είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και εμπιστεύομαι
ότι όπως ο πατέρας μου, αν και πονηρός, στα παιδικά μου χρόνια με φρόντιζε, με βοήθησε, με σπούδασε, έλεγε τα δικά μου δικά σου και συνέχισε και τα δικά σου πάλι, όλα δικά σου. Αν αυτός ο πατέρας, πονηρός όν σαν άνθρωπος, στην παιδική μου ηλικία με φρόντισε μέχρι που πέθανε, ο πατέρας μου ο ουράνιος, ο αγαθός Θεός, δεν θα με φροντίζει στην φυσική μου ζωή επί της γης ολόκληρη, που είναι 60, 70, 80 χρόνια, 90, 100. Και μάλιστα όταν μου το επιβεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός λέγοντας ότι ο Θεός είναι αγάπη και μου αποκαλύπτει ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο και σένα και μένα, που δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, δεν θα τον πιστεύσω ότι αυτός φροντίζει και τα πάντα είναι δυνατά σε αυτόν και καλές βουλές βουλεύεται και καλά σχέδια έχει για μένα και ό,τι επιτρέπει στη ζωή μου το επιτρέπει για το καλό μου, για τη διόρθωσή μου, για την ευλογία μου, για τη δόξα του, για την αιώνια ζωή. Το εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τα λόγια του Χριστού, αλλά και εμπιστεύομαι ακόμη τα λόγια του Χριστού για τον παράκλητο, που μου λέει ότι θα λάβεις δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο έλθει ή έρχεται επάνω σου. Γι' αυτό πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Γιατί? Για να λαμβάνετε δύναμη. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Γιατί? Για να είναι πλήρης η χαρά σας. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Γιατί? Για να σας οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Για να σας θυμίζει το Λόγο του Θεού να ξέρετε πώς να περπατάτε. Για να γίνει ο κυβερνήτης σας και ο διοικητής σας. Για να σας αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Για να σας παρηγορεί, να σας προτρέπει, να σας ενισχύει, να σας ενδυναμώνει. Και εμπιστεύομαι τα λόγια του Θεού, τα λόγια του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Και θέλω, Κύριε, να μου δώσεις πιο πολύ πίστη, να τα εμπιστεύουμε ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα στον καιρό της θλίψης μου και της δοκιμασίας μου και της ταλαιπωρίας μου, όταν οι άλλοι με αδικούνε, όταν οι άλλοι με ασφισβητούνε, όταν για μια στιγμή θεωρώ ότι με εγκατέλειψες, Κύριε, όταν η θλίψη μου αυξάνεται και πάνω στη θλίψη μου έρχεται πόνος, όταν αποκάμω, όταν κουράζομαι, όταν απελπίζομαι, θέλω να πιστεύω σε σένα, Κύριε, ότι είσαι ο σωτήρας μου και λυτρωτής μου. Θέλω να πιστεύω στον Πατέρα τον Ουράνιο ότι είναι ο Θεός μου, ο Πατέρας μου που με αγαπάει, με φροντίζει. Θέλω να πιστεύω στον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ότι όταν χάνω τη δύναμή μου θα έρχεται να μου την αναπληρώνει, να με ζωοποιεί, να με ξεσηκώνει, να με κάνει δυνατό εν Πνεύματι Αγίω, δυνατό ενισχύει εμένα τον αδύνατο. Εμπιστεύομαι τα λόγια του Χριστού που μου λέει όταν είσαι δυνατό, αδύνατος, τότε εγώ θα είμαι δυνατός στη ζωή σου. Και όταν η αδυναμία σου γίνει πλήρης, τότε η δύναμή μου στη ζωή σου θα είναι τελεία. Εμπιστεύομαι τα λόγια του. Δεν σκανδαλίζομαι από τα λόγια του. Δεν σκανδαλίζομαι από κανένα γεγονός στη ζωή μου. Δεν σκανδαλίζομαι από αυτά που ακούω, από αυτά που λένε, από αυτά που συμβαίνουν. Ξέρω ότι η ζωή μου την έχω εμπεπιστευμένη σε αυτόν τον οποίο αγαπάω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου τη διάνοια. Κι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μου, ο Σωτήρας μου, ο Λυτρωτής μου, ο Φίλος μου. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην Εκκλησία φιλίες δεν υπάρχουν. Και οι φιλίες απογοητεύουν μέσα στην Εκκλησία.
τις καταστρέφει ο Χριστός, τις διαλύει. Μία φιλία υπάρχει που του αρέσει του Θεού με τον Χριστό. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι δεν έχω κανέναν φίλο. Αλήθεια σας το λέω. Σας αγαπάω με όση αγάπη μου δίνει ο Θεός. Σας σέβομαι, σας εκτιμάω. Θέλω να σας υπηρετώ όσο μπορώ. Αλλά έχω ένα φίλο. Σε αυτόν τα λέω όλα. Σε αυτόν κάνω τα παράπονά μου. Σε αυτόν γκρινιάζω. Και συγχώρεσέ με, Χριστέ μου, που το λέω, και ίσως έχω πάρει πιο πολύ θάρρος από ό,τι πρέπει, γιατί σε αυτόν παραπονιέμαι. Σε αυτόν λέω τα παράπονά μου. Σε αυτόν μπροστά κλαίω. Αλλά ξέρω ότι ό,τι και να του πω, ό,τι και να του κάνω, τα ακούει με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη υπομονή, με πολύ μεγάλη αγάπη. Και όταν ακόμη τον λυπώ, μου λέει, δεν πειράζει παιδί μου, εγώ σ' αγαπάω. Και το απέδειξα ότι σ' αγαπάω. Γιατί ανέβηκα πάνω στο σταυρό του Γολγοθάφου, πρώτα με μαστιγώσανε, με χαστουκίσανε, με τριχομαδίσανε, με ταπεινώσανε, με βρίσανε, με ξεφτυλίσανε. Αλλά εγώ ανέβηκα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και εκεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά σκεφτόμουν εσένα. Θα μου πεις εγωιστής, όχι αδερφέ. Αδερφοί, εμένα σκεφτότανε. Αλλά και σένα. Δόξα στον Θεό. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι εκεί στο Γολγοθά έλεγε μετά από 2.000 χρόνια ο Γιώργος. Αμήν, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Γι' αυτό μην πεις ποτέ κανέναν φίλο σου. Δεν υπάρχει φιλία. Ούτε η γυναίκα σου, ούτε ο άντρας σου, ούτε οι γονείς σου, ούτε τα παιδιά σου. Η φιλία δεν είναι από το Θεό. Σεις πάντες αδελφοί είστε. Ένας είναι ο φίλος μας. Ο Ιησούς Χριστός. Και μη χάνεις αυτό το ωραίο δώρο που ο Χριστός μας έχει δώσει. Αυτή την ωραία και γλυκιά φιλία. Μπες μέσα στο δωμάτιό σου. Μόνος σου. Όταν οι άλλοι δεν ξέρουν, γιατί προσευχόμεθα και πρέπει να προσευχόμεθα είναι το κρυπτό. Εγώ σας βεβαιώνω ότι 80 φορές στις 100 η Άννα δεν ξέρει πότε προσεύχομαι. Και ρωτήστε τι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές θα πει, μα ποτέ δεν προσεύχεται αυτός. Εγώ όμως προσεύχομαι. Προσεύχομαι. Αλλά δεν θέλω να ξέρει κανείς. Όταν ξέρει ότι προσεύχομαι, δεν αισθάνομαι καλά. Εν το κρυπτό. Και αυτό είναι η επιτυχία της προσευχής. Ο απατέρας αποκαλύπτεται εν το κρυπτό. Εκεί λοιπόν που κανένας δεν το ξέρει και είσαι μόνος σου, εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο φίλος σου. Ο αγαπημένος της ψυχής σου. Και εκεί πες του τα, και εκεί περίμενε να σ' ακούσει. Και εκεί περίμενε να σου απαντήσει. Και εκεί θα γνωρίσεις έναν πατέρα που δεν το ξέρεις. Τον πατέρα στον ουράνιο. Και πουθενά αλλού δεν θα τον γνωρίσεις. Και αυτό που σας λέω, το λέει η Γραφή, αλλά και εγώ τελευταία το κατάλαβα. Τον πατέρα σου τον ουράνιο πουθενά αλλού δεν θα τον γνωρίσεις, γιατί μόνο εν το κρυπτό αποκαλύπτεται. Μόνο εν το κρυπτό. Τις ενέργειές του θα τις δεις. Τη χάρη του θα τη δεις, το έλεος του θα τη δεις. Το πρόσωπό του, την παρουσία του, τα λόγια του, την ύπαρξή του, την υπόστασή του, μόνο εν το κρυπτό θα τη γνωρίσεις, γιατί μόνο εν το κρυπτό αποκαλύπτεται. Και δεν μπορείς και μόνος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε πάει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε πάρει. Αλληλούια. Θέλεις. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε πάρει και να σε πάει στο θρόνο του και να σου πει, πατέρα τον έφερα. Μ' αγαπάει.
Και εκεί, μόνο εκεί, δεν θα τον δεις. Εκτός αν σου ανοίξει τα μάτια ο Θεός και δεις όραση. Εκεί όμως θα ακούσει τη φωνή Του. Εκεί θα δεις το πρόσωπό Του, την παρουσία Του. Εκεί θα αισθανθείς την αγάπη Του, τη φροντίδα Του. Πόσο προσεκτικός είναι σε σένα. Εκεί θα καταλάβεις ότι ο Θεός είναι αγάπη. Πουθενά άλλου. Τολμώ να πω, και ο Θεός να με συγχωρέσει γιατί μάλλον λάθος κάνω, ούτε και μέσα από το Λόγο του Θεού θα μπορέσεις να τον δεις. Μέσα από το Λόγο του Θεού βεβαίως θα στον γνωρίσει, γιατί λέει ο Χριστός, εγώ εγνώρισα σε αυτούς που μου έδωκα στο όνομά σου. Ναι, θα τον γνωρίσεις. Αλλά προσωπική σχέση, προσωπική επίγνωση, προσωπική φανέρωση, προσωπική αποκάλυψη, μόνο στο ταμείο σου, εν το κρυπτό, πλημμένος, αγιασμένος, καθαρισμένος, συγχωρεμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, με καθαρή καρδιά, χωρίς παράπονα, με παράπονο τόσο πατέρα δεν βλέπεις, με καθαρή καρδιά, με πνεύμα και νου Χριστού. Εκεί θα σε πάρει ο Χριστός πρώτα και θα σε πάει στο όρος του το Άγιο. Και εκεί θα σου ανοίξει τα μάτια να δεις. Και ύστερα θα σε πάει στο θρόνο του Θεού. Και θα σου ανοίξει τα μάτια να καταλάβεις. Και εκεί θα σου θέσει μέσα στην καρδιά σου ο ταπεπεδευμένον. Να ακούς, να καταλαβαίνεις. Αλληλούια. Είναι πόλεμος, αδερφοί. Αυτές τις ευλογίες που ο Θεός έχει προσδιορισμένες από το Λόγο Του δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, αγωνίζεται ο διάβολος να τις κρύψει και να τις καταστρέψει. Με τα βέλη του τα πεπειρωμένα, με τον τρόπο το γνωστό χιλιάδες χρόνια τώρα, να κατηγορήσει το Θεό σε σένα, να κατηγορήσει το Θεό εσένα, να κατηγορήσει τον αδελφό σου στον αδελφό σου εσένα, να κατηγορήσει σε σένα τον αδελφό σου, να κατηγορήσει τον άντρα σου σε σένα και να κατηγορήσει στον άντρα σου τη γυναίκα του. Είναι η δουλειά του αυτή, η τέχνη του. Αυτό κάνει χιλιάδες χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε όμως το Θεό διά του Ιησού Χριστού, ο οποίος καταστρέφει όλα τα έργα του διαβόλου και φέρνει σε κατάνοιξη την καρδιά μας. Μας φέρνει τη γλυκύτητά Του στη ζωή μας, την τρυφερότητά Του, και μας λέει, έλα τώρα παιδί μου, έλα τώρα, εγώ θα σε συνετίσω, εγώ θα σε συμβουλεύω, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, εγώ θα σε φροντίζω, εγώ θα σε προσέχω. Και αυτός που λέει το εγώ είναι ο πατέρας μας ο ουράνιος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να το διαβάσουμε μια φορά για να το βάλει ο Θεός στην καρδιά μας. Η θλίψης εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Γιατί αυτός που ελπίζει στον Κύριο δεν κατεσχύνεται ποτέ? Διότι αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τις καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Γι' αυτό ελπίζουν εις τον Κύριον και ο πιστεύων εις τον Κύριον δεν κατεσχύνεται. Γιατί η αγάπη του Θεού πλημμυρίζει την καρδιά.
Και όταν η αγάπη του Θεού πλημμυρίζει την καρδιά μου, τότε αγαπάω όλους. Και αυτούς που με αγαπάνε και αυτούς που δεν με αγαπάνε. Και αυτούς που με βοηθάνε και αυτούς που δεν με βοηθάνε. Και αυτούς που είναι μαζί μου και αυτούς που δεν είναι μαζί μου. Και αυτούς που με σκανδαλίζουν και αυτούς που δεν με σκανδαλίζουν. Και τότε, μοιάζω στον πατέρα μου. Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περπατάτε εν αγάπη. Και εκεί θέλει να μας φέρει ο Θεός. Στο να είναι πάντοτε η καρδιά μας γεμάτη δια Πνεύματος Αγίου. Επειδή και ο Χριστός όταν είμαστε ασθενείς πέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών. Όπως ο Χριστός πέθανε για μέναν που ήμουν ασεβής και τα κατάφερε να με φέρει και να προσθέσει την Εκκλησία Του. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είχε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο, που σημαίνει ότι η καρδιά Του ήταν γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο της τελειοποίησής μας εδώ στη γη, πρέπει η ελπίδα μας να είναι τέλεια. Να ελπίζουμε στον Χριστό πάντοτε και μόνο στον Χριστό. Όχι στον Χριστό και σε μερικούς άλλους. Στον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Αλλά για να φτάσουμε η ελπίδα μας να είναι τέλεια, πρέπει να έχουμε περάσει τον πόλεμο. Τον προσωπικό μας πόλεμο. Τον πόλεμο ο οποίος λέει οι θλίψεις που επιτρέπω στη ζωή σου και προέρχονται από διαφόρους πειρασμούς, κάν τους μέσα στην καρδιά σου χαρά, γιατί δες το μέλλον. Μη βλέπεις το κακό παρόν, βλέψε το ευλογημένο μέλλον. Μη σκέφτεσαι αυτό που επιτρέπει ο Θεός, αλλά πίστεψε στις αγαθές βουλές του Θεού. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Μάθε να έχεις υπομονή, μάθε να μην αποκάμεις, μάθε να προσεύχεσαι, μάθε ότι είναι ο πόλεμος υποχρεωτικός στη ζωή σου για να φτάσεις να είναι η καρδιά σου γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Και αφού μάθεις να υπομένεις, να μακροθυμείς δηλαδή, να συγχωρείς, να αποδέχεσαι, να λες ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο καθώς ο Ιώβ, τότε η υπομονή σου αυτή θα σε κάνει δόκιμος στο Θεό. Θα σε δόκιμος πια. Χρήσιμος στο Θεό. Θα μπορεί να σου εμπιστευτεί ο Θεός. Θα είσαι αξιόπιστος στο Θεό. Και αυτή η δοκιμή θα εργάζεται αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και είναι με τη χάρη του Χριστού το μήνυμα σήμερα. Την ελπίδα τελεία στο Θεό. Αυτή η ελπίδα που είναι τέλεια και ελπίζω στο Χριστό, αλλά και μόνο στο Χριστό. Δεν βλέπω γύρω μου όσο και άσχημα κι αν είναι. Βλέπω μετά από αυτά την ευλογία του Θεού που έρχεται. Γιατί ελπίζω στην αγάπη του Θεού, στη χάρη του Χριστού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν αδερφοί. Ελπίζεις στην αγάπη του Πατέρα. Ελπίζεις ότι ο Χριστός θα κάνει πάντοτε χάρη στη ζωή σου. Και ελπίζεις ότι το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε θα σε ενδυναμώνει. Τι να φοβηθούμε τότε? Τότε η αγάπη του Θεού θα είναι και χυμένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου. Και θα μοιάζεις στον Χριστό που πέθανε για τους ασεβείς. Θα αγαπάς τους ασεβείς. Και όταν τους αγαπάς θα τους ανέχεσαι. Και όταν τους αγαπάς θα τους βοηθάς. Θα τους προστατεύεις κι εσύ. Θα τους συγχωρείς, θα μακροθυμείς. Θα λες, Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπίωση.
Πάτερ, συγχώρεσέ τους. Του τρυπάγανε τα χέρια και τα πόδια. Τούπου, τούπου, τούπου. Πάτερ, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουνε τι κάνουνε. Αλληλούια. Αμήν.